how you look at this Greek Kos festival of taste? It's very nice. I have never experienced something else. You taste all the local products? We haven't got to come forward to the tables yet, but it's very nice. You? Have taste something? Yeah. You like to talk about the local products? Yeah. You have tasted the local products? You like them? Very nice, very nice. Which one you like best? Everything, I don't know. Thank you. You like the local things. What will you buy for to go at your home? We eat meat, we eat fish, we eat everything. Πρόεδρε, να μας πεις και εσύ λίγο το μήνυμά σου για αυτή την όμορφη γιορτή και ποιο πιστεύεις ότι είναι το μότο που πρέπει να, έτσι, να μας απασχολεί σήμερα εδώ. Να υπενθυμίσουμε ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάζουμε την γιορτή των τοπικών προϊόντων. Αυτό είναι βέβαια μια ευχάριστη γιορτή να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα στους επισκέπτες του νησιού, ακόμα και στους τουρίστες οι οποίοι με μεγάλο ενδιαφέρον βρίσκονται σήμερα εδώ για να δουν τα τοπικά προϊόντα και να γνωρίσουν το τι παράγει η ΚΟΣ. Αυτή η γιορτή είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη και θα πιστεύω ότι θα αναπτύξει λίγο τα τοπικά προϊόντα του νησιού μας και έτσι θα φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και οι τουρίστες, οι επισκέπτες όπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ να δείξουν και τα τοπικά προϊόντα. Είναι μια γιορτή η οποία πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, όπως και γίνεται τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι βλέπω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους παραγωγούς τους ντόπιους για τη συμμετοχή τους σε αυτήν την γιορτή. Να τους ευχαριστήσουμε θερμά που ανταπεξέλθαν άμεσα για να γίνει αυτή η ωραία η ατμόσφαιρα στη Μαρίνα της ΚΟ. Από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, με δύναμη ελπίδα προς όλους και να έχουμε πάντα υγεία. Πόσο σημαντικό είναι έτσι, η παρουσία σήμερα εδώ και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε έτσι, για την τοπικά προϊόντα και την στήριξή τους? Έχει μια διπλή μορφή αυτή η εκδήλωση. Πρώτον, ότι στο βάθος προωθεί τα τοπικά προϊόντα και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό σαν στόχος. Δεύτερο, μαζεύει πολύ κόσμο, γίνεται μια συνάθρηση και συνάντηση ανθρώπων, βρίσκουν γνωστούς, αναπτύσσεται η κοινωνικότητα μέσα από την γαστρονομία. Αλλά στο πρώτο κυρίως κομμάτι που σας είπα, ότι η γαστρονομία είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο της τουριστικής, του τουριστικού μας προϊόντος και δίνουμε μεγάλη μάχη και στην περιφέρεια και είναι θετικό ότι το 19 είναι πρωτεύουσα της γαστρονομίας στην Ευρώπη, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια όταν γιορτάζαμε τα 70 χρόνια της απελευθέρωσης, της ενσωμάτωσης του Δωδεκανήσου στο Ευρωκοινοβούλιο, που είχαν έρθει οι λέσχοι των ΣΕΦ στο Ευρωκοινοβούλιο και μαγειρέψανε και κάναμε τεράστια εντύπωση. Και πρόσφατα πάλι ο ευρωβουλευτής ο δικός μας, ο Στέλης Κούλογλου, είχε οργανώσει μια συνάντηση όλων των περιφερειών με την γαστρονομία, προβάλλοντας τα προϊόντα της γαστρονομίας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλουμε, όχι μόνο σαν περιφέρεια, αλλά γενικότερα σαν χώρα, να δώσουμε μεγάλη βάση, γιατί η διατροφή, αλλά και οι γεύσεις και τα προϊόντα που διαθέτουμε είναι πρώτης κατηγορίας. Εσείς ως κυβέρνηση, ποια είναι η στήριξη που δίνετε στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης? Η στήριξη που δίνουμε καταρχήν σε αυτές τις δράσεις που είναι το αποτέλεσμα του πρωτογενή τομέα είναι πάρα πολύ θετική, είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή καλύπτουμε όλη αυτή την δραστηριότητα που αναπτύσσεται. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο πιο κρίσιμος τομέας που πρέπει και οφείλει κανείς να στηριχθεί για να μπορέσει να δομήσει μια ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη, το σχέδιο της στρατηγικής ανάπτυξης πενταετίας στηρίζεται πολύ στον πρωτογενή τομέα. Ο φίλος μου, ο Βαγγέλης Αποστόλου, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει λύσει το πρόβλημα των αποζημιώσεων σε πολύ μεγάλο βαθμό των αγροτών. Έχει δώσει κίνητρα, δίνει καινούριες κατευθύνσεις. Πρόσφατα έχει κάνει μια συνεργασία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Τουρισμού να αναπτύξει αυτόν τον προσανατολισμό και
το μεγαλύτερο μέγεθος της γαστρονομίας, τον αγροτουρισμό, που επίσης είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ παρθένο, θα έλεγα, μέσα στο κομμάτι του τουριστικού, του τουρισμού. Εσείς συμμετέχετε σε αυτή την όμορφη γιορτή, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο έτσι θέλετε να δώσετε? Το μήνυμα είναι ότι είμαστε απόψε σε μια εκδήλωση, σε μια γιορτή που έχει πια καθιερωθεί, αν και είναι μόλις η τέταρτη φορά που γίνεται, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση και των συμπατριωτών μας αλλά και των επισκεπτών. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό, γιατί και ως Δημοσκό έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο στην διοργάνωσή της και στην προώθησή της. Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω είναι αυτό που φέτος και οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες μας έβαλαν στην αφίσα ως μότο, Ask Local, δηλαδή ζήτα τοπικά, αυτό που είναι πάντα ζητούμενο διαχρονικά για όλους μας, η τοπική παραγωγή να διατίθεται και να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι έχουμε κόσμο, έχουμε επισκέπτες, αλλά την ίδια στιγμή η παραγωγή μας δεν μπορεί να διατεθεί. Και νομίζω αυτή η γιορτή έχει συμβάλει πολύ σε αυτό. Δηλαδή. Αυτό είναι που μας έχουν πει και περισσότεροι επαγγελματίες, ότι η συγκεκριμένη γιορτή τους βοηθά ούτως ώστε να, και να αυξάνεται η ζήτηση, αλλά και να υπάρχει αναγνωρισιμότητα των προϊόντων. Ακριβώς, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι παγκοσμίως, δεν είμαστε εμείς προφανώς οι πρωτοπόροι, τα έχουν κάνει άλλοι πολύ πριν από εμάς. Μια τέτοια γιορτή δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι, δηλαδή υπάρχει τοπική παραγωγή στην περίπτωσή μας. Και μετά οι συμπατριώτες μας αλλά και οι επισκέπτες ψάχνουν ειδικότερα ανάλογα το προϊόν. Αλλά από τη στιγμή που εντοπίσουν ότι όντως υπάρχει μια τοπική παραγωγή, μετά μπορεί να την ψάξει. Γιατί ο καθένας μόνος του είναι δύσκολο να το διαφημίσει και να φτάσει σε όλους όσους πρέπει. Τα συνέδρια, οι εκδηλώσεις, οι γιορτές όπως αυτή, το φεστιβάλ, έχουν αυτή την λογική ακριβώς. Να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις και την παραγωγή στην περίπτωσή μας και να το παρουσιάσουν. Νομίζω αυτό έχει επιτευχθεί. Θα το κρατήσουμε ως δεδομένο για να πάμε τα επόμενα χρόνια σε πιο εξειδικευμένες, θα έλεγα, δράσεις, ώστε να ανέβουμε ακόμα ένα επίπεδο στην γιορτή αυτή. Σε κάθε περίπτωση, να τη χαρούν όλοι απόψε, οι επισκέπτες, ντόπιοι και ξένοι, και να είμαστε καλά. Κύριε Παντελή Γκίζη, ως πρόεδρος του ΔΥΡΑΣ, και εσείς γενικότερα, η διοίκηση του ΔΥΡΑΣ στηρίζει πολύ την τοπική αυτή γιορτή με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και περήφανη, μπορώ να πω, επειδή έχει τη δυνατότητα η Δημοτική Τηλεόραση του ΔΥΡΑΣ να είναι χορηγός και εκείνη στην γιορτή, στο φεστιβάλ το συγκεκριμένο, τη γιορτή που κάνει ο Δήμος με όλους τους φορείς και όλους τους παραγωγούς της ΚΟ. Αυτό είναι μια δυνατότητα ο ΔΥΡΑΣ να πάρει όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είναι συνεχόμενες τα τελευταία καλοκαίρια και να τις μεταφέρει στην περιφέρεια μέχρι όπου βλέπουν δημοτική τηλεόραση. Μόνο και εκτός ΕΚΟ μας βλέπει και η Ρόδος μας βλέπει και όλα τα Δωδεκάνησα μας βλέπει. Σε όλη την περιφέρεια του Αιγαίου. Ότι η Δημοτική Τηλεόραση έχει ένα σποτ το οποίο διαφημίζει όλο τον χρόνο ουσιαστικά τα τοπικά προϊόντα του νησιού. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλό, είναι τιμή μας να είμαστε χορηγοί σε τέτοιες εκδηλώσεις του Δήμου της ΚΟ. Και εδώ πρέπει να φαίνεται και ξεκάθαρα, εκτός από τη σημερινή μέρα και τις προηγούμενες και τις επόμενες όμως θα είναι, που έχουμε και στην Καρδάμενα επίσης, φαίνεται ξεκάθαρα η δουλειά των όλων εσάς, των εργαζομένων που παράγεται στην Δημοτική Τηλεόραση. Και αυτό είναι δείγμα του εθελοντισμού. Κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτεροι. Η φετινή εκδήλωση, από ό,τι βλέπω, είναι καλύτερη και περισσότερος κόσμος υπάρχει. Άρα λοιπόν η Μαρίνα είναι χαρά της να φιλοξενεί τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες προάγουν τον τουρισμό και τα τοπικά προϊόντα. Η οργάνωση, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε την εμπειρία του προηγούμενου χρόνου, οπότε κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε. Ο κόσμος είναι περίπου κάπου, εγώ από ό,τι υπολογίζω, 2 με 3 χιλιάδες συνέβη. Κυρία Χατζηχρυσοφή, εσείς είστε γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος συντονίζεται εδώ μαζί με την κέντρα του Αφιλοπούλου και τους ανθρώπους, αλλά και συνεργεία του Δήμου. Και για να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι να δουλέψουν και πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα. Ναι, όπως το λέτε είναι. Είμαστε εδώ όλοι.
παρόντες. Είναι εξαιρετική γιορτή. Το περιμέναμε, η αλήθεια, γιατί έχει γίνει πολύ σημαντική προεργασία. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η συμμετοχή και η παρουσία των επισκεπτών μας, των ξένων. Έχω δει πάρα πολλούς, περισσότερους από πέρσι μπορώ να πω. Και αυτό για μας είναι ένα θετικό. Νομίζω ότι είναι μία από τις καλύτερες προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει όχι μόνο να συνεχίσει, να αναβαθμιστεί, να απλωθεί και το κυριότερο, να ενταχθεί μέσα σε ένα συνολικό σχέδιο της προβολής των πλεονεκτημάτων που έχει το νησί μας, γιατί είναι η καλύτερη απάντηση για ένα άλλο τρόπο ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση όχι μόνο του all inclusive που μας πνιγεί, αλλά και για οποιαδήποτε απρόβλεπτη μελλοντική αρνητική εξέλιξη μπορούμε να έχουμε στο θέμα τουρισμού, από τον οποίο τελικά κρεμόμαστε. Δεν πρέπει όμως και οι νέοι άνθρωποι να στηριχτούν από την κυβέρνηση για να έχουν έτσι και περισσότερα ίσως κίνητρα για να ασχοληθούν με το πρωτογενή τομέα? Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και στα πλαίσια της νησιωτικής πολιτικής που ευρύτερα προχωρούμε, η θέση της νεολαίας είναι ιδιαίτερη. Ήδη στον αγροτικό τομέα, επειδή μιλάμε για αυτά τα προϊόντα, υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένα κίνητρα για τους νέους αγρότες, και ειδικά για τα νησιά αυξημένες επιδοτήσεις, αυξημένα κίνητρα για τις συνεταιριστικές ομάδες, αλλά έχουμε βέβαια πολλά να κάνουμε ακόμα. Και ξέρετε κάτι, μια και μου το λέτε, έχουμε ένα κενό στην ενημέρωση του κόσμου. Πρέπει να έρθουν οι νέοι κοντά, πρέπει μάλλον τα προγράμματα αυτά να έρθουν κοντά στους νέους, να ενημερωθούν. Ευτυχώς σήμερα με το διαδίκτυο μπορεί να υπάρχει ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, οι φορείς, όπως είναι το επιμελητήριο, όπως είναι οι συνεταιρισμοί, εμείς θέλουμε να παίξουμε ένα ιδιαίτερο ρόλο στην ενημέρωση των νέων, στην οργάνωση των νέων, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα εργαλεία που διαθέτουμε σήμερα και μπορούν και στο μέλλον να διατεθούν. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε, το μήνυμά σας σήμερα στην απόψινή γιορτή, που πραγματικά είναι ένα στοίχημα το οποίο κερδίθηκε. Ναι, είναι δεδομένο αυτό και οφείλεται πρώτα απ' όλα στην προσπάθεια συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους έχετε ήδη, από ό,τι έχω δει, πάρει δηλώσεις. Νομίζω ότι ο πρωτογενής τομέας της ΚΟ έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει, σε συνδυασμό πάντα με τον τουρισμό. Αυτό νομίζω επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οπότε θεωρώ ότι το μέλλον είναι πολύ ευείονο, τουλάχιστον σε αυτό το. Το Κεφαλιανός Πάγκος έχει και άλλα πράγματα και εδώ και δίπλα και παραδίπλα, με τα εμμέλια που μας πάντα έτσι μας γλυκίζουν και μας δίνουν την αίσθηση του ωραίου. Μια βραδιά πολύ καλή, με μεγάλη συμμετοχή. Πολλοί κόσμος, να ευχηθούμε σε όλους να περάσουν καλά και του χρόνου πάλι εδώ. Hello, you taste the local products? Yep. Yes, of course. Which one you like more? I like the, what was the best? The chicken was very good. What do you prefer? You taste and you drink the wine? Yes, we taste and drink everything and feel that the Greece culture, so very nice. You like the local products? Yes, we like very like the local foods, because yes, it's so much different than where we come from, so it's very nice also. Which one do you prefer? Which food? I like the meat. Yes, so it's also the hamburgers and some meatballs. Yes, the meatballs. Tomato balls. Yes, of course. Yes, it's very delicious. So very nice. That's true. Να πας τα γέρε της μάτα, πως τέλος το παιδί μου. Να πας τα γέρε.